Αρχιακού Συμβουλίου της ΕΔΔΗ και Νομού Γρεβενών και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Σωματείων Ιδιωτικού και Βιώσιμου Τομέα. Τα πλαίσια της ελεγγύης και του κοινού αγώνα όλων των εργαζόμενων για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της δημόσιας υγείας. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ και συμμετέχουμε ενεργά με την κινητοποίησή μας αυτή μαζί σας σήμερα μέρα πανελλαδικής δράσης όπως ορίστηκε από την ΟΕΝΓΕ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της υγείας για να διεκδικήσουμε μέτρα προστασίας για τη δημόσια υγεία, μέτρα προστασίας για την υγεία του λαού. Όπως γνωρίζετε όλοι, η κυβέρνηση αυτές τις μέρες έχει προχωρήσει σε λήψη μέτρων για να περιορίσει όσο δυνατόν περισσότερο την εξάπλωση του κορονοϊού. Εμείς, ενώ ταυτόχρονα, μέσα από κυβερνητικά χείλη και όχι μόνο, ακούμε συνέχεια περί ατομικής ευθύνης. Εμείς συναισθανόμαστε την ατομική ευθύνη. Μένουμε στο σπίτι. Ήρθε η ώρα όμως και η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες τη δική μου αναλογή. Να αφήσει στην άκρη τη λογική του κόστους-όφελους, η οποία λογική δεν ταιριάζει καθόλου στη δημόσια υγεία, όταν μιλάμε για την υγεία του λαού και μάλιστα σε περίοδο πανδημίας, και να προχωρήσει στη θωράκιση του δημόσιου συστήματος της υγείας, ενός συστήματος που όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις το ξεγίνωσαν και το εγκατέλειψαν. Εδώ ήμασταν όλο αυτό τον καιρό που τα συζητούσαμε. Να θωρακίσει σωστά το δημόσιο σύστημα υγείας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πανδημία που μας έρχεται. Εμείς σας συγχαίρουμε όλους σας. Όλους. Γιατρούς, νοσηλευτές, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της πανδημίας είστε μπροστά, δίνετε τη μάχη για να με αυταπάρνηση, με θάρρος, με υπευθυνότητα για να στηρίξετε το δημόσιο σύστημα υγείας, να στηρίξετε πραγματικά την υγεία του λαού. Ενώνουμε τη δικιά μας τη φωνή με τη δικιά σας τη φωνή, την αγωνία μας με τη δικιά σας αγωνία και διεκδικούμε για μόνιμους διορισμούς να γίνουν μόνιμοι διορισμοί γιατρών, νοσηλευτών και όλου το απαραίτητο προσωπικού για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο. Προχθές σε συνέντευξη της ΟΕΝΓΕ ακούσαμε ότι σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας υγείας υπάρχουν, μιλάνε για 30.000 κενά, για 30.000 οργανικά κενά, τα οποία είπαμε είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στη δημόσια υγεία. Και εδώ στο νοσοκομείο μας υπάρχουν κάποια κενά, το συζητούσαμε και παλιότερα, υπάρχουν και σήμερα προσθέθηκαν με κάποιες συνταξιοδοτήσεις γιατρών. Είδαμε και στο νοσοκομείο της Καστοριάς το τι γίνεται, δυστυχώς, όπου προσπαθούν όλα αυτά τα κενά να τα μπαλώσουν, να κάνουν με μιμήμετρα. Έχουν ξεκυμνώσει όλα τα κέντρα υγείας της περιοχής για να καλύψουν τα κενά στο νοσοκομείο, να προχωρήσουν σε άμεση επίταξη όλων των κλινών, των κρεβατιών ΜΕΘ, των κλινικών, των υγειονομικών εργαστηρίων, του προσωπικού, του ιδιωτικού τομέα, κάτω από την ομπρέλα του δημόσιου φορέα, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πανδημία. Και τέλος, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, μέσα ατομικής προστασίας για τους υγειονομικούς, για όλους, τα οποία είναι απαραίτητα. Ακούμε συνέχεια και βλέπουμε στις τηλεοράσεις να έρχονται τόνοι υγειονομικού προσωπικού, εκατομμύρια μάσκες μας μιλάνε, και αυτά βέβαια όλα από δωρεές ευεργετών όπως λένε, όμως κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα μεγάλα νοσοκομεία, εκεί που είναι και κέντρα αφοράς του κορονοϊού, δυστυχώς υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και φτάνουν τα στεγονόμετρα. Εμείς σας συγχαίρουμε και πάλι, είμαστε δίπλα σας και σπάμε τη σιωπή μας και με μια δυνατή φωνή διεκδικούμε μέτρα προστασίας για την υγεία του λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.